Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1008 Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους Α και κεφάλαιον Β Σελίδα λοιπόν 1008, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους στη σελίδα 1008 «Και εγώ αδελφοί, ότε ήλθον προς εσάς ήλθον ουχή με υπεροχή λόγου εις Σοφίας κηρύττων εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι μη χριστῶν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο και εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένεια και με φόβο και με τρόμο πολύ και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γίνονται με τα καπιταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας αλλά με απόδειξης πνεύματος και δυνάμεως για να είναι η πίστη σας ουγή δια της σοφίας των ανθρώπων αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Λαλούμε δε σοφίαν μεταξύ των τελείων σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των φθυρωμένων αλλά λαλούμεν σοφία Θεού μυστηριώδη και αποκεκριμένη, την οποία προόρισον ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών, την οποία ουδή των αχρόντον του αιώνος του εγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένο εκείνα τα οποία ο φθαλμός δεν είδε και ο Τίον δεν ήκουσε και η σκορδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εν Ιησούς Αυτόν. Η ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του πνεύματος αυτού επειδή το πνεύμα ερευνεί τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τι των ανθρώπων γινός τα του ανθρώπου ή μη το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό ούτω και τα του Θεού ουδείς γινός και το πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού διαναγνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. τα οποία και λαλούμεν ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις Αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικός ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται, διότι τι εγνώρισε το νουν του κυρίω στην αδιδάξη αυτών, εμεί όμω έχουμε το νουν του Χριστού. Κι εγώ, κι εγώ αδελφοί, δεν ήθη νύθη να λύσω προ εσά ω προ πνευματικού, αλλά ω προς αρχικού, ω προς νήπια εν Χριστώ Γάλα σα επότησα και ουχή στερεάν τροφή, διότι δεν ιδίναστε έτη να δεχθείτε αυτήν, αλλά ουδέ τώρα δεν δίναστε έτη. Επειδή έτη αρκική είστε, διότι ενώ υπάρχει μεταξύ σας φθόνος και έρης και διχόνοια, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει της, εγώ είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολώ, δεν είστε σαρκικοί. Τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απολός παραϊπηρέτε, για τον οποίον επιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωκε νησέκαστον. Εγώ εφύτευσα και ο Απολός επότισεν, αλλά ο Θεός σύφξησεν ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν, και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθών κατά τον κόπο αυτού. Διότι του Θεού είμαι θα συνεργεί, σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ κατά την χάρη του Θεού την δοθήσαν σε μέ, ο σοφός αρχιτέκτον, Θεμέλιον έθεσα, άλλος δε επικοδομή έκαστος όμως, ας βλέπει πως επικοδομή, διότι θεμέλιον άλλον, ουδείς δύναται να, δώσει, να, θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομεί επί το θεμέλιον του των χρυσών άργυρων λίθους τιμίους, ξύλα χόρτων καλάμιν, εκάστου το έργο θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστο το οποίο είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίο εποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν εάν το έργο την ως κατακαεί θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ως διαπυρός. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος, σταλμένος, διηκούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, είναι σε αποστολή, πέρασε από Φιλίππους, Βέρια, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Τώρα το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγεί να περάσει στην Κόρινθο. Δεν είναι εύκολα τα ταξίδια του αυτά. Δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Αυτός μόνος του με δύο-τρεις αδελφούς πάντα πηγαίνει μέσα σε σκληρά, ιδωλολατρικά, απόλυτα έθνη όπου η αμαρτία είναι τρόπος ζωής εκχύληση της αμαρτίας υπάρχει στην Κόρινθο Για τον Θεό δεν γνωρίζουν τίποτα τον αληθινό. Ζούνε μέσα στο πνεύμα του κόσμου αυτού, όπου άρχοντας είπαμε είναι ο διάβολος, ο οποίος βεβαίως μισεί τον Παύλο, τον οποίο ο Θεός αποστέλει για το έργο του. Όμως ο Θεός ξέρει που τον στέλνει και έχει αγαθή πρόνοια για όλα. Ο Παύλος αποφάσισε πριν λίγο, λίγους μήνες να πάει στην Έφεσο, στην Ασία. Το Πνεύμα του Άγιο τον εμπόδισε γιατί η αγαθή πρόνοια του Θεού δεν είχε ετοιμάσει τα πάντα, δεν ήταν τα πάντα έτοιμα στην Ασία, αλλά ήταν τα πάντα έτοιμα στην Ελλάδα. Γι' αυτό και μέσα από την Τροάδα τον οδήγησε στους Φιλίππους, μετά στη Βέρεια, στην Θεσσαλονίκη, κάτω στην α, Αθήνα, όπου τα πάντα ήταν έτοιμα και τώρα ετοιμάζεται να πάει στην Κόρινθο, όπου γνωρίζει ότι εκεί υπάρχουν, υπάρχει το πνεύμα του κόσμου, οι δυσκολίες, αλλά όμως είναι βέβαιος ότι ο Θεός έχει έτοιμα τα πάντα, έχει ετοιμασμένες καρδιές που θα Τον εξητήσουν και ξέρει τι πρέπει να κάνει, ξέρει ότι δεν μπορεί να πάει, με υπεροχή λόγου και σοφίας ανθρώπινης να κηρύξει το Ευαγγέλιο γιατί τα αποτελέσματα δεν θα είναι μόνο μηδαμινά αλλά και επικίνδυνα. Ξέρει ότι πρέπει να πάει με απλότητα σαν το φίδι και με φρόνηση σαν το, Συγγνώμη, με απλότητα σαν το περιστέρι και με φρόνηση σαν το φίδι επειδή λοιπόν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει έχοντας το πνεύμα του Θεού έχει αποφασίσει μέσα του να μην εξεύρει τίποτα άλλο παρά μόνο Χριστόν Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο καθώς έχει πάρει απόφαση να είναι αυτός πεθαμένος πάνω στο σταυρό του Χριστού για τον κόσμο αλλά και ο κόσμος να είναι πεθαμένος πάνω στο σταυρό του Χριστού γι' αυτό ναι. Έχει γνώση, έχει επίγνωση του πώς πρέπει να περπατήσει. Με ταπείνωση, με πίστη και με υπακοή για να δώσει την ευκαιρία στον Θεό να εκπληρώσει το σχέδιο που ήδη είναι έτοιμο. παρόλα αυτά μέσα του υπάρχει φόβος, τρόμος πολλής και αδυναμία. Δεν πηγαίνει με την παλικαριά του ανόητου, αλλά πηγαίνει με το φόβο του ανθρώπινου, του σοφού ανθρώπου όμως. Πηγαίνει ελπίζοντας όχι στη δική του δύναμη, την οποία ξέρει ποια είναι και ότι δεν την έχει, αλλά πηγαίνει ελπίζοντας στο Σταυρό του Χριστού, ελπίζοντας στη θυσία του Χριστού, ελπίζοντας την προστασία από το αίμα του Ιησού Χριστού. Ξέρει ότι απέναντί του δεν είναι η Κορίνθη, αλλά είναι ο διάβολος και το πνεύμα του κόσμου που είναι ισχυρότατος εκτός και εάν ο Χριστός είναι δυνατός στη ζωή του Παύλου και ξέρει ότι ο Χριστός είναι δυνατός στη ζωή του όταν αυτός είναι αδύνατος γι' αυτό φέρνει ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων την αδυναμία του και όχι τις ικανότητές του βεβαίως έχει ικανότητα να κηρύξει με λόγο σοφίας και συνέσεως το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά ξέρει ότι αυτό δεν είναι καθόλου χρήσιμο. Δεν μπορεί να τα βάλει με το πνεύμα του κόσμου. Δεν μπορεί να τα βάλει με τον άρχοντα του κόσμου. Αλλά μπορεί να βάλει το Χριστό να πολεμήσει αυτός για εκείνον. Και ξέρει ότι τόσο μεγάλος θα είναι ο Χριστός στη ζωή του, όσο πιο μικρός είναι αυτός. Όσο πιο μικρός είναι ο Παύλος, το ξέρει όμως. Και είναι ανάγκη να το ξέρουμε. Πώς πολεμάμε, πώς στεκόμαστε. Όσο πιο μικρός είναι ο Παύλος, τόσο πιο μεγάλος θα αποκαλύπτει το Χριστό στη ζωή του. Γι' αυτό απέριψε τη γνώση του, τη σοφία του που έχει, του έχει δώσει ο Θεός. Τις ικανότητες ανθρώπινες δεν μου είναι χρήσιμες. Δεν πάει με δύναμη, με εξυπνάδα, με σοφία ακόμη. Πάει με φόβο Θεού, με ταπείνωση, εξητώντα τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό ο λόγος του και το κήρυγμά του δεν γίνεται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, με συνείδηση και επίγνωση. Δεν προσπαθεί να τους πείσει, αλλά με τη συμπεριφορά του προσπαθεί να πείσει το Χριστό να του σώσει. Το ξαναλέω. Δεν προσπαθεί να κάνει αυτό που ξέρει ότι δεν θα μπορέσει να το πετύχει ποτέ. Να τους πείσει με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας αλλά προσπαθεί με ταπείνωση να πείσει το Χριστό να του σώσει και τότε να τους φέρει κοντά του. Γι' αυτό και εκείνο που ζητάει είναι η απλότητα, μάλλον μέσα από την απλότητά του, μέσα από την ταπείνωσή του, να υπάρξει απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως γιατί θέλει η πίστη των άλλων να μην προέλθει από τη δική του ικανότητα αλλά από τη δύναμη του Θεού. Εάν δουν και πιστέψουν οι άλλοι στον Παύλο τότε δεν υπάρχει συνέχεια δεν υπάρχει σωτηρία. Αν καταφέρει ο Απόστολος Παύλος οι άνθρωποι να δουν και να πιστέψουν στο Χριστό τότε θρίαμβος από το Θεό θα έλθει. Και αυτό είναι το μυστικό των ευλογημένων ανθρώπων, δούλων ανδρών και δούλων γυναικών του Θεού δεν θέλουν οι άνθρωποι να στρέψουν το βλέμμα τους σε αυτούς γιατί αποτυχία θα υπάρξει. Δεν αυτοσυστήνονται, δεν αυτοπροβάλλονται, κρύβονται μάλλον και φοβούνται ότι είναι τόσο αδύνατοι που αν χρησιμοποιήσουν την υποτιθέμενη δύναμή τους θα καταστρέψουν. Και προσπαθούν να πείσουν το Χριστό όχι τους ανθρώπους. Δεν μπορείς να πείσει κανέναν άνθρωπο και αν τον πείσει, στο κακό θα τον οδηγήσεις. Αλλά προσπαθούν να πείσουν το Χριστό με την ταπείνωσή τους, με την υπακοή τους, με την πίστη τους σε Αυτόν, με την προσευχή τους, με την εξήτησή τους να πείσουν το Χριστό να επισκεφθεί αυτούς για τους οποίους προσεύχεται και αγαπάει. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτά που λέει δεν είναι σοφία ανθρώπινη του αιώνος του Αλλά ξέρει ότι αυτά που λέει είναι σοφία Θεού. Μάλιστα Πάλι στους Κορινθίους, στην επόμενη επιστολή λέει «Φοβάμαι, μήπως σας μπλέξει ο διάβολος και εκπέσετε από αυτή την απλότητα του Χριστού και χάσετε τα πάντα». Ξέρει τις πονηριές του διαβόλου, ξέρει τα διανοήματα του έχθρου, αλλά ξέρει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Δεν θέλει να τα βάλει με το διάβολο, δεν θέλει να τα βάλει με τον κόσμο, δεν μπορεί να τον νικήσει. Δεν θέλει να πείσει τους ανθρώπους να πιστέψουν στα λόγια του. Δεν ενδιαφέρεται για αυτά που βλέπει, ενδιαφέρεται για αυτά που δεν βλέπει. Ενδιαφέρεται για τον παντοδύναμο Θεό. Θέλω ο Θεός, εσύ Χριστέ μου, να κάνεις τη μάχη τη δική μου. Εσύ να τους πείσεις εσύ να τους σώσεις. Γιατί ξέρει ότι αυτά που ξέρει ο Παύλος, τη σοφία που έχει, είναι αυτά που κανένας οφθαλμός δεν είδε ποτέ, κανένα αυτή δεν άκουσε ποτέ, σε καμιά καρδιά ανθρώπων δεν ανέβησαν σε αυτόν, αλλά ο Θεός του τα δίδαξε, του τα φανέρωσε, και το αποκάλυψε ότι είναι ετοιμασμένα γιατί ο Θεός τον αγαπάει. Αλληλούια. Τον αγαπάει γιατί δεν έχει το πνεύμα του κόσμου ούτε μέσα στην εκκλησία ούτε έξω από την εκκλησία. Έχει το πνεύμα του Θεού. Και όσο ο Παύλος μένει σε αυτό το πνεύμα του Θεού, της αγάπης, της πίστης, της ελπίδας, της ταπείνωσης, της υπακοής. Τόσο ο Θεός θα δοξάζεται στη ζωή του και τόσο θα απολαμβάνει το έργο του Θεού στη ζωή του και τη σωτηρία του Θεού στη ζωή του. Ξέρει ότι ο Θεός είναι αυτός που θα του δίνει καρπό πολύ και καλό. Και αν το πούμε πιο απλά για ένα δευτερόλεπτο κάνοντας μία μην πιστέψεις αδερφέ ότι μπορείς να πείσει τη γυναίκα σου για να σωθεί. Μην πιστέψεις αδερφή ότι μπορείς να πείσει τον άντρα σου για να σωθεί. Μην πιστέψουμε αδέρφια μας ότι μπορούμε τα παιδιά μας να τα πείσουμε εμείς για το Χριστό. Δεν μπορούμε αλλά πρέπει να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε, να το αποδεχθούμε και να δοξάσουμε το Θεό γι' αυτό. Γιατί ναι εμείς δεν μπορούμε, το ξέρουμε, αλλά ξέρουμε και κάτι άλλο. Ότι υπάρχει Ιησούς Χριστός, Κύριος, που μπορεί τα πάντα. Αλληλούια. Και εκεί είναι η ελπίδα μας. Και εκεί είναι η πίστη μας. Αλλά δεν είναι ότι εμείς μόνος δεν μπορούμε και κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί. Και που τα ξέρουμε όλα αυτά. Τα οποία είναι τελείως αντίθετα από τη σοφία των ανθρώπων. Οι άνθρωποι τι θέλουν να δείξουν τη σοφία τους, την ικανότητά τους είναι, είναι, Έχουν ικανότητες να, 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 να κηρύττουν, έχουν ικανότητες να πείθουν Τα καταφέρνουν μεταξύ τους όμως Και με την άδεια του διαβόλου Αλλά εμείς γκρεμίζουμε το έργο του διαβόλου Όχι εμείς, ο Κύριος, αλληλούια εμείς όμως μπορούμε αυτό που δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να ξεσηκώσουμε το Χριστό να πολεμήσει για μας. Εμείς έχουμε μία σοφία που δεν μοιάζει καθόλου με του κόσμου. Ο κόσμος άλλα λέει, εμείς άλλα λέμε. Ο κόσμος λέει μίση τον εχθρό σου, κλέψε να έχεις διώξε, κάνε ό,τι μπορείς κακό, εκμεταλλεύσου, δίρε, πες ψέματα, γίνε πονηρός, μην είσαι κουτός. Εμείς λέμε, ακούτε τι ανόητα πράγματα λέμε, ο Κύριος μας στέλνει ως πρόβατα εν μέσω λυκών. Ο Κύριος μας στέλνει και έτσι θέλουμε να πηγαίνουμε σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Και αυτή τη σοφία δεν μας τη δίδαξε άνθρωπος. Ούτε οι άρχοντες, ούτε οι σοφοί, ούτε οι συνετοί του κόσμου τούτου. Μα τη δίδαξε το Πνεύμα του Θεού που ερευνά τα βάθη του Θεού. Μας αποκαλύπτει ο Θεός με το πνεύμα του το Άγιο τα βάθη του Θεού. Γι' αυτό και εμείς, εσύ αδελφο, αδελφούλα μου, εσύ αδελφέ μου και εγώ, γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε λάβει το πνεύμα του κόσμου. Δεν έχουμε καμία σχέση με το πνεύμα του Ισάφ. Καμία σχέση με το πνεύμα του διαβόλου. Που οι μεγάλοι κατεξουσιάζουνε, δέρνουνε, βαράνε. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Εμείς έχουμε το πνεύμα του Θεού ώστε να γνωρίζουμε όλα όσα μας χαρίζει ο Θεός στη ζωή μας. Και τι μας χαρίζει, τα πάντα αδερφοί. Να γνωρίζουμε τα χαριστέντα υπό του Θεού σε μας και ο Θεός ανοίγει τους θησαυρούς του ουρανού και μας χαρίζει διακονίες, χαρίσματα, ευλογίες, σωτηρίες, αναγεννήσεις, βαφτίσεις με Πνεύμα Άγιο. Δεν τα ξέρει η σοφία του κόσμου αυτά. Πήγαινε πες σε κάποιον ε, ότι με βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και μιλάω ξένε γλώσσε και προφητεύω εν το όνομα του κυρίου. Θα σε δέσουνε. <laughs> <laughs> θα σε δέσουνε. τι λέει αυτό, τρελάθηκε. Είμαστε τρελοί για αυτού. Το ξέρουμε. Αλλά όμω ξέρουμε και κάτι άλλο. Ότι τη σοφία την οποία λαλούμε. Δεν την λαλούμε με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με λόγους που μας δίδαξε το Πνεύμα το Άγιο και μας διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο ώστε να ερμηνεύουμε τα πνευματικά στους πνευματικούς. Δηλαδή αυτά που λέμε δεν μπορεί να τα ακούσει ο κόσμος, τα θεωρεί μορία, ανοησία, ούτε και μπορεί να τα γνωρίσει αλλά μόνο όσοι είναι προσκεκλημένοι από το Θεό, μόνο όσοι έχουν εξητήσει και εξητούν τον Ιησούν Χριστόν, σε αυτού μόνο τα λόγια αυτά είναι αντιληπτά. Πριν να έλθει ο Χριστός στη ζωή μου, διάβαζα τη γραφή και έψαγνα να βρω μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τους εξωγήινους. Και όταν προσευχόμουν και έκανα το σταυρό μου, κράταγα εδώ και την παντόβλα του Αγίου Τάδε. Αλήθεια είναι αυτά. Και κάθε πρωί για να φύγω από το σπίτι μου, έπινα και λίγο αγιασμό που είχε μούχλα μέσα. γιατί τον είχα πάρει πέρσι. Και μου λέγει, Άννα, μην το πείδεις αυτό το πράγμα, θα δηλητηριαστεί. Και εγώ σοφός με τη σοφία του κόσμου και την πίστη του κόσμου. Εσύ μην το πιείς, εγώ θα το πιω και δεν παθαίνω τίποτα. Γιατί πιστεύω και ο Θεός με έβλεπε, με αγαπούσε όμως. Και περίμενε να έρθει η στιγμή να μου αποκαλύψει το Χριστό. Και όταν ήρθε η στιγμή, τούτο το βιβλίο πια πήρε ζωή. Δεν ήταν ένα μυθιστόρημα, ούτε ιστορικό βιβλίο. Ήταν ο λόγος του Θεού, έλεγα πάντοτε και το πίστευα. Είναι αληθινό, αλλά ήταν νεκρό για μένα. Μόνο όταν ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου ζωντάνεψε. Γιατί. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο άρχισε να με διδάσκει όπως όλοι μας είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί. Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι να κηρύξουμε, να διδάξουμε, αλλά είναι να παρακαλέσουμε τον Χριστό να προετοιμάσει τους ανθρώπους, να τους καταστήσει πνευματικούς, ώστε να ερμηνεύουμε σε πνευματικούς ανθρώπους πνευματικά, τα πνευματικά, και να γίνονται κατανοητά. Εάν ο Χριστός δεν προετοιμάσει το έδαφος, αν ο Χριστός δεν φυλάξει την οικία, ισμάτιν αγρυπνούς οι φυλάντες, οι φυλάτοντες. Αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει την οικία, ισμάτιν οικοδομούν οι οικοδομούντες. Εάν ο Θεός δεν προπορευτεί με τη Θεία Προνοιά Του να ετοιμάσει τα πάντα, όσο και να προσπαθούμε, το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Όσο και να προσπαθούμε. Είναι λοιπόν μεγάλο μυστικό του Λόγου του Θεού να πάει ο Χριστός πριν από μας να τα ετοιμάσει και ύστερα να πάμε εμείς. Πολύ μεγάλο μυστικό. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε υπομονή. Να δούμε ο Θεός που πηγαίνει, που πηγαίνει τα πράγματα, που τα οδηγεί, ποιο δρόμο παίρνει για να τον ακολουθήσουμε. Δεν θέλει ο Θεός να μας ακολουθεί αλλά θέλει ο Θεός να μάθουμε να τον ακολουθούμε να ακολουθούμε το Χριστό ανακρίνονται στα πνευματικά κατανοούνται στα πνευματικά γιατί ο πνευματικός μεν κατανοεί τα πάντα αυτός όμως δεν μπορεί να γίνει κατανοητός από κανέναν γιατί το μεγάλο μυστικό είναι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να γνωρίζει τον νουν του Κυρίου και να διδάξει αυτόν. Και αυτό είναι το λάθος που κάνουμε εμείς οι χριστιανοί. Προσπαθούμε να Τον διδάξουμε τι να κάνει, να Του πούμε τι να κάνει. Προσευχόμαστε, κάνε αυτό Κύριε, κάνε και τα άλλο Κύριε, κάνε και τα άλλο Κύριε. Και έτσι θέλω και αυτό θέλω. Και μου είπε ετείτε και θέλετε λαμβάνει και μου είπε ζητείτε και θέλετε ευρύ, κάνε αυτό που θέλω εγώ. Και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να κάνει αυτό που εμείς του λέμε, αλλά θέλουμε να κάνουμε αυτό που μας λέει Αυτός. Δεν θα πω εγώ στα παιδιά μου τι να κάνουν για να πάνε καλά αλλά θα προσευχηθώ να πει ο Χριστός τα παιδιά μου τι να κάνουν και θα πάνε καλά. Δεν είναι εγώ να τους διδάξω, εγώ να τους προτρέψω, είναι να πίσω τον Χριστό να προπορευθεί, να ετοιμάσει για να κάνω τα πάντα. Το μήνυμα σήμερα αδερφοί είναι ότι ο Θεός έχει τα πάντα έτοιμα. Αλλά να περπατήσουμε σε αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Το ξαναλέω. Στη ζωή μας έχει ένα σχέδιο και έχει τα πάντα έτοιμα. Η πρόνοια, η αγαθή του Θεού γνωρίζει τα προβλήματα, γνωρίζει το μέλλον και τα έχει ετοιμάσει. Αλλά εγώ ποιο δρόμο ακολουθώ. Αυτόν που έχει ετοιμάσει ο Θεός ή ακολουθώ πισματιδός αυτό το δρόμο που εγώ θέλω να ετοιμάσω. Και πέστε μου εάν περπατήσω εγώ στο δρόμο που προγραμματίζω τι επιτυχία θα έχω και ποια θα είναι η ζωή μου αν προγραμματίσω να περπατήσω σε αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει προκαταβολής κόσμου να περπατήσω. Τελεία η διαφορά. Ο απόλυτα ευλογημένος χριστιανός και ο απόλυτα ταλαιπωρούμενος χριστιανός. Είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κατανόησης. Δεν ήλθα με υπεροχή λόγου η Σοφίας να σας κηρύξω αλλά αποφάσισα να ξέρω μόνο τον Χριστό σταυρωμένο και εγώ να είμαι σταυρωμένο για τον κόσμο πάνω στο σταυρό του Χριστού και ο κόσμος να είναι σταυρωμένο πάνω στο σταυρό για μένα. Πεθαμένος εγώ. Ξέρετε τι κάνει ο πεθαμένος. Ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Περιμένει τον Κύριο να του πει αναστήσου. Είναι ωραία η χριστιανική ζωή. Είναι ωραία η χριστιανική πίστη. Είναι ένδοξη όταν μάθουμε να ακολουθούμε τον Χριστό διακρίνοντας πού το πηγαίνει το πράγμα, πού το πάει. Πού το πάει, από εδώ το πάει, από εκεί το πάει, κάτσε. Περίμενε όμως, έχουμε ανάγκη από υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού ώστε να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατέρα μας. Περίμενε με υπομονή, μη βιάζεσαι, μη τρέχεις. Θα σκοντάψεις, θα πέσεις, θα χάσεις. Με υπομονή, με πίστη, με πραότητα, με προσευχή, αλλά με ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Με ελπίδα που δεν κατεσχύνει. Δεν είναι ότι ο χριστιανός δεν κάνει τίποτα, τα πάντα δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε. Τα πάντα είναι στην εξουσία σας, τα πάντα δεν συμφέρουνε. Μην κάνεις αυτά που δεν σε συμφέρουνε. Μη σκέφτεσαι, μη λες αυτά που δεν σε συμφέρουνε. Σου έχει δώσει εξουσία ο Θεός να κάνεις. Αλλά να κάνεις αυτά που σε συμφέρουνε. Και αυτά που σε συμφέρουνε μόνο ο Χριστός μπορεί να το οδηγήσει. Είδε όμως σαρκικό φρόνημα και μέσα στην εκκλησία και λυπήθηκε ο Παύλος. Γιατί οι άνθρωποι έλεγαν αυτό που δεν ήθελε ο Παύλος, έλεγαν εγώ είμαι του Παύλου. Ο Παύλος έλεγε όμως όχι εγώ, εγώ είμαι δούλος σας, του Κυρίου. Άλλοι έλεγαν εγώ είμαι του Απολό και άλλοι με φρόνημα σαρκός έλεγαν εγώ είμαι του Κυρίου. Γιατί όμως δεν έλεγαν εγώ με του Κυρίου και το εννοούσαν. Έλεγαν εγώ δεν είμαι ούτε του Παύλου ούτε του Απολό. Εγώ είμαι μόνος μου. Ποιος είναι ο ποιμένας σου παιδί μου εδώ στην εκκλησία. Χριστός. Μα δεν έχει βάλει διακονίες, δεν έχει βάλει εκκλησία, δεν έχει βάλει πρεσβύτερους. Μόνος μου. Ούτε του Παύλου ούτε του Απολό, του Κυρίου. Δεν μπορώ να σας μιλήσω πνευματικά να καταλάβετε. Γιατί σας άρκει. Δεν ξέρετε ότι ό,τι κάνουμε είναι του Χριστού. Εγώ αυτό που μου έχει δώσει ο Κύριος κάνω, σπέρνω. Και ο, ο απολός εκείνο που κάνει είναι ποτίζει. Είναι τόσο σημαντικό που σπέρνω. Σημαντικό γίνεται μόνο αν ο Θεός αυξήσει. Σπέρνω, σπέρνω, σπέρνω αλλά δεν γίνεται τίποτα. Ποτίζω, 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 αλλά ξέρω το δέντρο. Και αυτός που σπέρνει έχει χάρη, έχει χαρά. Και αυτός που ποτίζει, αν ο Θεός αυξήσει. Και ο Θεός θα αυξήσει όταν δεν βλέπουμε σε πρόσωπο ανθρώπων. Αλλά βλέπουμε και ελπίζουμε σε Αυτόν που μας αγάπησε. Και τότε ο κάθε ένας από εμά εκεί στον ουρανό θα ανταμυφθεί στο βήμα του Χριστού όχι κατά το έργο του, κατά τον κόπο του. Πόσο κοπίεσαι σε αυτό που μπορούσε να κάνει. Όμως εκείνο που έχει σημασία αδερφοί και πρέπει σήμερα να το τονίσουμε είναι ότι η Χριστιανός οικοδομεί. Δεν είναι τεμπέλης, εργάζεται. Οικοδομεί και οικοδομεί πάνω στο βράχο που είναι ο Χριστός. Αλλά πώς οικοδομεί με το πνεύμα του κόσμου, χόρτα, ξύλα και καλάμια ή με το πνεύμα του Θεού χρυσών, ασήμι και λίθους τιμίως. Με υπακοή, με πίστη, στις δυσκολίες ή με πονηριές και εξυπνάδες ανθρώπινες. Εδώ αδερφοί αγαπητοί μόνο εμείς το ξέρουμε τι κάνουμε. Γιατί το πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα μυστικά του ανθρώπου όπως το πνεύμα του Θεού γνωρίζει τα, μυστικ... τα βάθη του Θεού. Μόνο εγώ ξέρω πως επικοδομώ στη ζωή μου. Χρησιμοποιώ το πνεύμα του ανθρώπου κατά πιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας υπεροχή λόγου και σοφίας και είμαι και έτσι αυτοπροβάλλομαι και αυτοσυστήνομαι και θεωρώ ότι εγώ είμαι πολύ καλύτερος από εκείνον και από τον άλλον και από πολλούς. Σκέφτομαι, εργάζομαι όπως ο κόσμος ή σκέφτομαι και εργάζομαι όπως θέλει ο Θεός. Και αυτό έχει συνέπειες. Γιατί το έργο σου θα δοκιμαστεί από φωτιά. Το έργο όλων μας θα δοκιμαστεί από φωτιά. Θα πιάσει φωτιά η ζωή μας. Και τότε αν έχουμε οικοδομήσει με το πνεύμα του Θεού, αυτό που έχουμε οικοδομήσει, Αφενό μεν δεν θα κατακαεί, αλλά θα γίνει και πιο ένδοξο γιατί θα είναι το μόνο που θα μείνει. Ενώ όλα τα άλλα θα γκρεμίσουν, το δικό σου έργο θα μείνει. Το ξαναλέω γιατί είναι παρηγορητικό ο λόγο σήμερα. Εάν οικοδομείς με το Πνεύμα του Θεού, μη φοβάσαι, μη βλέπεις άλλες οικοδομές μεγάλες, όμορφες, παλάτια και το δικό σου ένα ταπεινό σπιτάκι. Όλα θα κατακαούνε. Όλα θα δοκιμαστούν με φωτιά. Μόνο αυτός που οικοδομεί με το πνεύμα του Θεού, το έργο του, είτε είναι η οικογένειά του, είναι τα παιδιά του, είναι η ζωή του, είναι το έργο στον Χριστό, είναι ο κόπος του, ό,τι είναι και το έργο σου, εάν οικοδομείς με το πνεύμα του κόσμου θα πάρει φωτιά, θα γίνει μπουρλότο και δεν θα μείνει τίποτα. Πού εργάζεσαι στη δουλειά σου, πού εργάζεσαι στην οικογένειά σου, πού εργάζεσαι στα παιδιά σου, πού εργάζεσαι στο σπίτι σου, πού εργάζεσαι στην εκκλησία, πού εργάζεσαι, πού εργάζεσαι. Πού οικοδομείς. Θα έρθει φωτιά και το μόνο έργο που θα μείνει Είναι αυτό που είναι οικοδομημένο Με το πνεύμα του Θεού Με τη σοφία την άνωθεν Τη μυστηριώδη Την αποκεκριμένη Που μας την αποκάλυψε ο Θεός Δια του πνεύματός του του Αγίου Επειδή μας αγάπησε Πώς οικοδομείς Πώς ζεις Πώς εργάζεσαι θα έρθει η φωτιά. Κανένας δεν θα γλιτώσει από τη φωτιά που θα δοκιμάσει το έργο μας. Τώρα όμως να οικοδομούμε με τέτοια υλικά που η φωτιά όχι μόνο δεν θα τα κρεμίσει, δεν θα τα κατακάψει, αλλά θα τα αποκαλύψει. Γιατί έτσι άπαξ ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Μια φορά ακόμη και τελευταία. Τα σαλευόμενα όλα θα γκρεμίσουνε για να φανούν και να αποκαλυφθούν τα ασάλευτα. Πώς οικοδομείς. Σήμερα να ζητήσουμε αδελφοί αγαπητοί σοφία, σύνεση, να μάθουμε. Άσχετα αν δεν ξέρουμε πως ο Μαραδοχέος δεν ήξερε ότι ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα, αλλά γνώριζε τι έπρεπε να κάνει. Και οικοδομούσε με χρυσάφι, ασίμι, δεν προσκύνησε τον Αμάν. Μα είναι επικίνδυνο. Ναι, αλλά εγώ μένω στο λόγο του Θεού. Και ο Θεός μου φώναξε, στο λόγο μου, μόνο στο λόγο μου. Μόνο στο λόγο μου, μην ακούτε άλλες φωνές αδερφοί. Μόνο όποιος οικοδομεί στο λόγο του Θεού, το έργο του θα μένει. Με πίστη, με αγάπη, με ελπίδα, αλλά μόνο στο λόγο του Θεού χωρίς να προσθέτεις και χωρίς να φερείς. Ό,τι καταλαβαίνεις, ό,τι σου διδάσκει το Πνεύμα του Άγιο. Και αν δεν τα έχουμε καταλάβει όλα κάτι, δεν έχουμε καταλάβει, ο Θεός θα μας το αποκαλύψει αυτό. Αλλά εμεί παίρνουμε μια απόφαση σήμερα. Όλοι μαζί, σαν ένας άνθρωπος, θα οικοδομούμε με καλά υλικά. Χρυσάφι, ασήμι και λίθους πολιτήμους. Γιατί το έργο μας θέλουμε να μείνει να παραμείνει εις δόξαν του Θεού ημών. Αμήν.